Λίγο πριν τις 11 ξεκίνησαν να προσέρχονται για τη νέα συνεδρίαση του Eurogroup οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης, προκειμένου να συνεχίσουν τη μαραθώνια συζήτηση για το ελληνικό ζήτημα που χθες έληξε μετά τα μεσάνυχτα και μάλιστα με ένταση μεταξύ του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών Wolfgang Schäuble και του Διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Mario Draghi. Η συνεδρίαση του Eurogroup ξεκίνησε περίπου στις 12.30 το μεσημέρι. Πρώτος κατέφθασε ο Αυστριακός Υπουργός Οικονομικών Hans Selling, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχουν ακόμη πολλές διαφωνίες και μέσα στο Eurogroup αλλά και με την Ελλάδα και πως οι δυσκολίες μεγαλώνουν ώρα με την ώρα. Ποια είναι η κατάσταση? Πραγματικά μιλάμε για Brexit. Κοιτάξτε, για Brexit δεν συζητήσαμε, αλλά σας είπα ήδη χτες, πρέπει να υπάρξουν καλυτερεύσεις, πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις. Όσον αφορά τις εγγυήσεις, δεν έχουμε κάνει κανένα βήμα μπροστά. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές γνώμες και απόψεις, οι οποίες και δίστανται. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε τώρα είναι το Eurogroup να φτάσει σε μια θέση, την οποία θα δώσουμε το απόγευμα στη Σύνοδο Κορυφής. Δεν θα αποφασίσετε δηλαδή επί παντός. Όχι, θα υπάρξει απλώς μία σύσταση. Αυτό μας έχουν ζητήσει, να αναπτύξουμε μία σύσταση προς την Σύνοδο Κορυφής και μπορεί να υπάρξουν και δύο εναλλακτικές λύσεις ή προτάσεις. Χθες όμως είπατε 60-40 η δυνατότητα να φτάσετε σε ένα συμπέρασμα. Εξακολουθώ να το λέω αυτό. 60 να μπούμε και να βρούμε μία λύση, 40 όχι. Αλλά πρέπει να σας πω πως στιγμή σε στιγμή συνεχώς αυτό αλλάζει. Μέσα στη νύχτα είδαμε πολλές διαφορετικές απόψεις οι οποίες αναπτύσσονται. Δεν πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλύτερο συμπέρασμα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει μία και κοινή θέση και ελπίζω να φτάσουμε όμως κάπου. Ο δρόμος αυτός θα πρέπει να αναλυφθεί από εμάς προετοιμάζοντας τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης. Εγώ δεν είμαι εδώ για να κάνω σχόλια, δίνω απλά την θέση της Κομισιόν και των θεσμών και η Κομισιόν είναι ένας εκ των τριών θεσμών. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει να βελτιώσει η κυβέρνηση τις μεταρρυθμίσεις, βραχυπρόθεσμα και μικροπρόθεσμα, προκειμένου να υπάρχουν οι βάσεις για να κινηθούν οι διαπραγματεύσεις για ένα νέο πρόγραμμα. Αυτό για μας είναι το επιθυμητό, να προετοιμάσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, ακόμα και αν το Eurogroup δεν καταλήξει συμπέρασμα, οι αποφάσεις των κρατών. Των ηγετών κρατών και κυβερνήσεων θα μπορέσουν να ανοίξουν μια προοπτική. Αυτή λοιπόν η προοπτική θα πρέπει να είναι φιλόδοξη σε οικονομικό επίπεδο, ρεαλιστική σε πολιτικό επίπεδο και θα πρέπει να προτάξει και θα πρέπει να διατυπώσει ότι το μέλλον της Ελλάδας μέσα σε μεταρρυθμίσεις βρίσκεται μέσα στη ζώνη του ευρώ. Συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις. Είναι απίθανο σήμερα η Κομισιόν να πάρει εντολή για να διαπραγματευτεί το πρόγραμμα, δήλωσε προσερχόμενος ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλτης Ντομπρόφσκης. Οι συνομιλίες χθες ήταν αρκετά περίπλοκες, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει σήμερα ακόμη μεγαλύτερη πρόοδος. Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις, το Eurogroup θα συνεχίσει τις συζητήσεις σήμερα. Όπως διαπιστώσατε, ήταν αρκετά περίπλοκες οι συζητήσεις αυτές. Ελπίζουμε λοιπόν να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος σήμερα. Νομίζω ότι δεν είναι πολύ εύκολο να πάρει η Κομισιόν την εντολή να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις στο επίπεδο του ESM και αυτό τουλάχιστον σήμερα. Θα χρειαστεί το Eurogroup να παράσχει περισσότερο υλικό, το οποίο θα αποτελέσει και αντικείμενο συζήτησης για τους ηγέτες αργότερα. Ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Χάρης Γεωργιάδης, δήλωσε: «Το τελευταίο εξάμηνο ήταν χαμένος χρόνος. Τώρα έχουμε μια καλή βάση για να συνεχίσουμε στην επόμενη φάση για τη συμφωνία. Για εμένα δεν υπάρχει Brexit». Οι τελευταίοι 6 μήνες εξοδεύτηκαν σε επίπεδο χρόνου, όμως τώρα αυτές τις μέρες λογικά θα πρέπει να μπορούν να μας επιτρέψουν την επόμενη φάση. Λεπτομερείς δηλαδή διαπραγματεύσεις στην κατάρτιση του μνημονίου MOU, το οποίο θα δημιουργήσει προοπτικές για την Ελλάδα. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα φιλόδοξο σχέδιο μεταρρυθμίσεων και αυτό ουσιαστικά θα πρέπει να δώσουμε σε επίπεδο εντολής στους θεσμούς για να συνεχίσουν σήμερα. Το αποτέλεσμα σήμερα ποιο θα είναι? Ακριβώς αυτό, να δώσουμε ένα mandate, μια εντολή στους θεσμούς για να μπορέσουν να συζητήσουν περαιτέρω, να διαπραγματευτούν δηλαδή τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου φιλόδοξου μεταρρυθμίσεων, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει το πρόγραμμα στήριξης. Θα είναι αρκετά αυτά που θα γίνουν σήμερα για να ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Αυτό είναι μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Έχει βγει από το προσκήνιο το Brexit? Για εμένα, ναι, σαφέστατα.
Χωρίς δήλωση μπήκε στην αίθουσα ο Ισπανός υπουργός De Quindos, ομοίως και ο Γερούν Ντάισεμπλουμ. Χαμογελαστή αλλά χωρίς να κάνει δήλωση προσήλθε και η Κριστίν Λαγκάρντ, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει ο άμεσος συνεργάτης της στην Ευρώπη, Πολ Τόμψεν. Ο Λουξεμβούργιος υπουργός ανέφερε ότι δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε εναλλακτική λύση. Στο Eurogroup θέλουμε να προετοιμάσουμε πιθανές αποφάσεις των ηγετών της Ευρωζώνης. Δυσχεραίνει κάθε μέρα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και είπαμε ότι η Ελλάδα παρουσίασε ένα πρόγραμμα δράσεων τις οποίες θα πρέπει να κάνουν εδώ και τώρα. Το κοιτάξαμε και πρέπει να δούμε μέχρι ποιο σημείο μπορεί πραγματικά η Ελλάδα να προχωρήσει και μπορεί να παρουσιάσει μια συμβιβαστική πρόταση. Τέλος, για ένα θαύμα μίλησε από την πλευρά του ο Βέλγος Υπουργός Οικονομικών. Θα πρέπει να γίνει ένα θαύμα, αλλά γίνονται θαύματα για να υπάρξει μια λύση σήμερα, είπε χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι η σταδιακή εφαρμογή θα είναι βραχύτερη. Θα πρέπει να είμαστε πεπισμένοι, να υπάρξει εμπιστοσύνη, να δούμε πραγματικά την Ελλάδα να κερδίζει έδαφος, να γυρίζει, παρά να δούμε ένα τεράστιο πακέτο δύσκολο προς εφαρμογή. Σε επίπεδο ερεσιμότητας, πόσο δύσκολο είναι αυτό? Αυτό, αν θέλετε, να απόκειται στους εμπειρογνώμονες και στους θεσμούς, να υπάρξει δηλαδή μια εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση και μια σταδιακή εφαρμογή.